Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, θα έρθουμε να μιλήσουμε για τα ζητήματα που αφορούν τους συνταξιούχους. Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας βέβαια, τον κύριο Σωτέλη Κάντα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, καλησπέρα κύριε Κάντα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ το σταθμό σας και εσάς που πάντα δίνετε βήμα για να ακουστεί η φωνή υποχρέωσή μας του συνταξιούχου. Υποχρέωσή μας. Τώρα κύριε Κάντα, επειδή έδωσα το παρόν και εγώ ίδιος το Σαββατοκύριακο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πρέπει να είστε ικανοποιημένοι από το όσο ακούσατε. Με διθυραμβικά σχόλια μίλησε ο Πρωθυπουργός για τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους. Πώς θα αντιδράτε για αυτά, ποια είναι η γνώμη σας? Εμείς δεν προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε αύριο, όμως είμαστε στον πλευρό των ανθρώπων του Μόχθου, ναι, έτσι, ναι. Γιατί επί 40 χρόνια είμαστε και εμείς στο πεζοδρόμιο και συνεχίζουμε και μετά που είμαστε συνταξιούχοι. Έτσι λοιπόν αύριο στο γενικό ξεσηκωμό των εργαζομένων ενάντια σε αυτό το νέο εργασιακό έκτρωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση και ο κύριος Γεωργιάδης, είμαστε παρόν στους δρόμους και συμπαραστεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Βεβαίως. Από την άλλη, εμείς με δελτίο τύπου, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξιουργικών Σωματείων, λέμε ότι ήταν άνθρακες τελικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ για την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Μέσα σε αυτά τα τεράστια προβλήματα που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία και οι συνταξιούχοι, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, την εσκοκέρδεια, στα βασικά είδη διατροφής, να έχει πάει η ντομάτα της Πολωνίας σε μεγάλα σούπερ μάρκετ του Πειραιά 2,5 ευρώ. Πώς θα την αντιμετωπίσεις το χειμώνα, όταν με 700 ευρώ, το 700 ευρώ είχε ο τόνος το πετρέλαιο πριν 4 χρόνια. Τώρα που έχει πάει 1,5 χιλιάρικο, ποιος θα πάρει πετρέλαιο, αγαπητέ μου? Δεν μπορούμε να πάρουμε τα βασικά είδη διατροφής. Και έρχεται όλα αυτά η κυβέρνηση και δεν ντρέπεται να λέει ότι θα τα αντιμετωπίσει ο Κάντας και τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι με 3% αύξηση. Όταν μεσοσταθικά, αγαπητέ μου, 1.500.000 συνταξιούχοι παίρνουν καθαρή σύνταξη μέχρι 700 ευρώ. Μιλάει λοιπόν για 16 ευρώ αύξηση το μήνα. Ούτε μισό κουλούρι δεν μπορούμε να πάρουμε. Με τον πληθωρισμό υπερτριπλάσιο. Γνωστά. Βεβαιότατα και που όταν μεσοσταθμικά οι αυξήσεις των προϊόντων από μήνα σε μήνα έχουν ξεπεράσει το 25%. Σωστά. Για ποια αύξηση μιλάει? Τις επικουρικές? Ούτε κατά διάνοια θα πάνε να τις εξαφανίσει. Έχει δυστυχώς η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην βοηθήσει οικονομικά τους συνταξιούχους, ούτε τα φτωχά νοικοκυριά τώρα που εξαθλιώνονται. Και αυτό δεν την εμποδίζει, γιατί έχει σύμμαχους τα ΜΜΕ, τα πετσοκομμένα, και διαμορφώνει μια εικονική πραγματικότητα. Όταν, αγαπητέ μου, βαφτίζει αύξηση την κατάργηση της ποινής από 1η-1η του 24, το 30% δηλαδή, στους συνταξιούχους που εργάζονται. Όταν, όπως ξέρεις, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δώσαμε το αίμα μας για το 8ωρο. Δώσαμε το αίμα μας για να μην αυξηθούν άλλο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Και αυτό που πάει να κάνει τώρα με το νομοσχέδιο να επιτρέπει σε όλους τους συνταξιούχους να εργάζονται, εμείς το ονομάσαμε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξιουργικών Σωματείων ως ένα μεγάλο σκάνδαλο μεγατόνων. Ναι, θέλω να μείνουμε σε αυτό. Εγκληματίζεις με τη συγκεκριμένη διάταξη εις βάρος της νεολαίας της χώρας μου, που μάταια αναζητούν μια θέση εργασίας. Εγκληματίζεις εις βάρος των 500.000 νέων παιδιών που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πού θα έρθουν να βρουν δουλειά, όταν, αγαπητέ μου, ο Κάντας και ο κάθε Κάντας θα συνεχίσει να δουλεύει μέχρι να πεθάνει? Πώς θα μειωθεί η ανεργία κάτω από το 10%. Αφενός αυτό και αφετέρου, κύριε Κάντα, ότι στο δικό σας πρόβλημα των χαμηλών συντάξεων η απάντηση είναι δουλέψτε. Δηλαδή η κυβέρνηση δείχνει σαν να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Σαν να σας λέει ότι δεν μπορώ να σας κάνω τις αυξήσεις που θέλετε, αλλά μπορώ να σας επιτρέψω να δουλέψετε. Όμως το όριο συνταξιοδότησης για κάποιο λόγο έχει μπει. Η σύνταξη για κάποιο λόγο υπάρχει. Είναι ανταποδοτική και έγινε γιατί ο συνταξιούχος από μια ηλικία και μετά δεν μπορεί να αποδώσει όπως ένας νέος.
Ακούστε με, αγαπητέ μου, η κυβέρνηση μιλάει για αυξήσεις στις συντάξεις, όταν για 13 χρόνια οι συντάξεις σφαγιάζονται με τεράστιες περικοπές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, συντάξεις, επιδόματα, δώρα, χρησιμοποιούν 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Χάσανε οι συνταξιούχοι και τα ασφαλιστικά ταμεία από το 2010 και εδέφτε. Και μιλάει τώρα, η κυβέρνηση ότι αυτό είναι αύξηση σύνταξη να επιτρέπει να δουλεύει ο συνταξιούχος μέχρι να πεθάνει. Ας μου δώσει αυτά που μου χρωστάει. Ας δώσει την αύξηση σε όλους τους συνταξιούχους. Γιατί δεν δίνει τη θεσμοθετημένη από το 2017 13η σύνταξη. Γιατί δεν μου δίνει τα αναδρομικά που μου έχουν εκδικάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρά με παραπέμπει σε δικαστήρια, να κάνω 7 και 8 χρόνια για να τα πάρω και δεν τα δίνει τα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-16 στα δώρα και στις επικουρικές. Γιατί δεν μου μειώνει λίγο το ΦΠΑ στο κρέας, στο γάλα, στα μακαρόνια, στη ζάχαρη, στο καφέ. Mm-hmm. Γιατί δεν μου μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, να πάω να ζεσταθώ το χειμώνα, παρά να έχουμε πάλι θανάτους απαναμένα μαγκάλια. Δυστυχώς αυτή είναι όλη φιλελεύθερη πολιτική. Δυστυχώς φταίμε και εμείς που τις επικροτούμε αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Πήγαμε στη δημοκρατία, έχουμε ο κόσμος που έδωσε 41-42% και έρχεται τώρα. Αλλά να μην μας εμπέζουνε, να επιτρέπεται, λέει, να βάλεις, άκουσα αγαπητέ μου. Καταρχήν, ποιος θα πάει να πάρει στη δουλειά έναν άνθρωπο που είναι πάνω από 65-67 χρονών. Κανένας. Ποιος θα πάει να δουλέψει στην οικοδομή που μέχρι τα 55 τους χρόνια 50 δεν μπορούνε. Θα πάει να δουλέψει στη γαλλιμπουργία. Θα πάει να γίνει ναυτικός στα 67 του χρόνια. Δεν τρέπονται. Αυτή είναι φωτογραφική διάταξη, ναι, για τα δικά τους κοντεμπόις του δημοσίου και των ανθρώπων που έχουν βγει σε σύνταξη και βάζουν τώρα για δήμαρχοι και για νομάρχες. Μάλιστα. Είναι φωτογραφική διάταξη για τα δικά του παιδιά και τα golden boys. Αυτούς που δεν δουλέψαν στη ζωή τους ποτέ και παίρνουν τώρα μια σύνταξη, δικηγόροι δεν ξέρω ότι είναι, πάνε και για δήμαρχοι να δουλεύουν να παίρνουν και το μισθό τους. Ενδιαφέρει, αγαπητέ μου, κάποιον που δουλεύει στην οικοδομή, κάποιος που δούλευε 40 χρόνια και έχει σκύψει η πλάτη του από την κούραση μέχρι τα γόνατά του. Μα τι είναι να μας τρελάνουνε τώρα αυτά που λένε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε το βήμα να ακουστούν ελεύθερα αυτές οι απόψεις. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συντακτικών Σωματείων έχει καταδικάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Mm-hmm. Θα είμαστε αύριο στους δρόμους, δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στα παιδιά μας, για να πούμε όχι και πάλι όχι σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα που θα σου επιτρέπει εσένα τώρα να δουλεύεις, σου επιτρέπεται να δουλεύεις 18 ώρες και να μην σε πληρώνει. Να θέλεις να συμμετέχεις σε απεργία και να σου λέει, να σου ποινικοποιεί την απεργία αυτό το νόμο, το νόμιμο που έχουμε από το Σύνταγμα της Ελλάδος, το υπέρτατο δικαίωμα, του εργαζόμενου που είναι η συμμετοχή σε αγώνες απεργιακούς. Έτσι. Κύριε Κάντα, θέλω να γνωρίσετε πως θα έχετε πάντα το λόγο σε εμάς. Θα είναι ανοιχτό το βήμα για όσους εκπροσωπούν τα δικαιώματα και τα αιτήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε την υγεία σας. Ευχαριστώ και πάλι για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Γεια σας.